Επειδή περνάει ο καιρός, εκλογές έχουμε σε ένα χρόνο. Είστε ικανοποιημένος, βλέπω, από αυτό που έχετε κάνει. Έτσι λέτε, έργα παραδώσατε, προχωράνε έργα, βρήκαμε προβλήματα, τα διορθώσαμε. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που έγινε 3 χρόνια. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Και άμα αυτό το έργο πάτε πλέον να διεκδικήσετε ξανά την ψήφο των πολιτών, το 23. Αισιόδοξα. Αυτό θέλω να μου πείτε. Κύριε Βακρατσά, γιατί σίγουρα δεν νομίζω να κάνετε έργο και να μην κατέβετε υποψήφιος. Σίγουρα θα διεκδικήσετε την ψήφο. Σε ένα χρόνο από τώρα έχουμε εκλογές. Άρα μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, κύριε Περιφερειάρχα. Ναι, αυτό θα το δούμε από τη νέα χρονιά. Έτσι, όταν πλησιάζουν οι εκλογές, θα δούμε και αυτήν την προετοιμασία που πρέπει να γίνει την προεκλογική. Ωστόσο, μέχρι και την τελευταία μέρα, εγώ νιώθω ότι πρέπει να αγωνίζομαι ο ίδιος προσωπικά και οι συνεργάτες μου για να ολοκληρώσουμε και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο που είχαμε σχεδιάσει και παρουσιάσαμε προεκλογικά στους συμπολίτες μας. Και μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα έχουμε προχωρήσει στην υλοποίησή του με πολλές δυσκολίες, κύριε Βακρατσά, και αυτό, αν θέλετε, έτσι είναι μια, έτσι ένα μικρό παράπονο με την όλη συγκυρία όπως διαμορφώθηκε, ότι μας έτυχαν πολλές δυσκολίες, ο κορονοϊός, η απόφαση κυβέρνησης για την απολυνητοποίηση που μας απασχόλησε πάρα πολύ, αλλά και άλλες δυσκολίες με φυσικές καταστροφές που είχαμε και σεισμούς που μας απασχόλησαν από το χρόνο και την ενέργεια που έπρεπε να διαθέσουμε, και τώρα τελευταία με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος με την ανεργία και όλοι μας. Με την ενέργεια και με την ενέργεια στα ύψη. Με την ενέργεια, συγγνώμη, ναι, και με την ακρίβεια. Οπότε δεν ήμασταν απερίσπαστοι, να το πω, αποκλειστικά και μόνο σε αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Ωστόσο, σας είπα, και τον επόμενο χρόνο που θα αρχίζουν να φαίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρα τα έργα αυτά που θα ολοκληρώνονται, θεωρώ ότι είμαστε σε μεγάλο βαθμό συνεπείς απέναντι στους συμπολίτες μας αυτά που τους υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε θα υλοποιήσουμε και σχεδιάσαμε, και αυτά είναι μετρήσιμα. Δεν είναι δηλαδή αόριστα. Αυτά που είπαμε υλοποιούνται τώρα, ολοκληρώνονται είτε τώρα είτε στην επόμενη χρονιά. Επομένως, πρώτο Θεός, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση που θα μας επιτρέψει να ζητήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη. Δεν το λέτε όμως, ξέρετε τι με προβληματίζει. Δεν το λέτε. Θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, τα οποία ήδη από τώρα έχουμε κάνει τις απαραίτητες προεργασίες, όπως σας είπα. Ναι. Δημιουργήσαμε τις υποδομές να έρθουν οι επενδύσεις. Κύριε Περιφερειάρχα, δεν το λέτε. Ναι, δεν το λέτε ξεκάθαρα όμως ότι θα είστε υποψήφιος. Δηλαδή, αν μας βολεύει, αν προχωρεί, δηλαδή. Ενώ άλλοι συνάδελφοί σας δήμαρχοι λένε θα είμαι υποψήφιο. Τι είναι αυτό που σας διστάζει? Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι έναν όχι δισταγμό. Και πρόσφατα σε μια συνέντευξη που δώσατε 30 Ιουνίου, είπατε θέλω να είμαι εκ νέου. Δεν το ξεκαθαρίσατε. Εσείς είστε επικεφαλής να πείτε εγώ θα είμαι υποψήφιος. Αυτό με προβλημάτισε λίγο. Με προβλημάτισε λίγο αυτό που μου είπατε. Θέλω να έχουμε έντιμη σχέση με τους συμπολίτες μας και ως άτομο, ως προσωπικά, αλλά και ως συνδυασμός, ώστε να προβάλλουμε αυτό το αίτημά μας με βάση τη συνέπεια των λόγων και των έργων μας. Είναι, θα έλεγα, κάπως διαφορετικό να πεις ότι εγώ θέλω να είμαι υποψήφιος, γιατί έτσι το θέλω. Σε σχέση με το θέλω την εμπιστοσύνη ξανά, γιατί με βάση αυτά που είπαμε, ήμασταν συνεπείς στο σύνολό τους ή σε ένα μέρος τους, και αυτό θέλω να το αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό λοιπόν θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα. Όμως η διάθεση μου είναι ναι, θέλω να συνεχίσω στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια που θεμελιώνει για τα επόμενα 30 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία μια διαρκή πορεία ανάβασης, την οποία πρέπει να την ολοκληρώσουμε και μάλιστα να ηγηθούμε σε αυτή την πορεία. Είναι δύσκολη, αλλά θα είναι η δημιουργική. Γιατί ανεξάρτητος, κύριε Περιφερειάρχα, ή με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητος ή με το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, να συνεχίσετε. Να ολοκληρώσω, κύριε Βακρατσά. Περάσανε, ας το πούμε, οι δύσκολες διαδρομές που έπρεπε να διεκδικήσουμε, τα κονδύλια που έπρεπε να ετοιμάζουμε, το σχέδιο που έπρεπε να. Τα είπαμε αυτά. Εντάξει, μας τα είπατε. Τώρα έχουμε σχέδιο, έχουμε χρήματα. Έχουμε και την λειτουργία των εργοστασίων. Αυτό που μένει τώρα είναι πολύ και σκληρή δουλειά σε αυτή την ανωδική πορεία, αλλά δουλειά στην πράξη, όχι στα λόγια, από όλους μας. Πρώτα απ' όλα από μένα, από τους συνεργάτες μου που είναι δίπλα μου και το αξιώνω, και να είναι ταπεινοί δίπλα στους πολίτες, συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα, και μετά ας ανοίξουμε και άλλη κουβέντα, όπως λέτε,
τέλος πάντων, αυτό που με ρωτάτε με τη στήριξη, όχι. Όχι, ανεξάρτητος ενώ θα συνεχίζετε ανήκω, ή με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι γνωστό, άνωστε βουλευτής. Αυτές τις αρχές πιστεύω, της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας των ίσων ευκαιριών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά με μια μέρημνα κρατική που να βοηθά τους αδυνάμους να μεριμνά. Ωραία, οι κυβερνήσεις κάνουν ανασχηματισμό. Εν ώψη των εκλογών θα δούμε κάποιον ανασχηματισμό Κασαπίδη ή προχωράει με την ίδια ομάδα μέχρι τον Οκτώβριο του 23. Επειδή γίνονται ανασχηματισμοί στις κυβερνήσεις, γίνονται στις περιφέρειες, στους δήμους. Πάντως Σεπτέμβριος είναι μια περίοδος αλλαγών. Θα δούμε ανασχηματισμό Κασαπίδη στην Περιφερειακή Αρχή ή προχωράμε μέχρι το 23 με την ίδια ομάδα. Δεν έχω σκεφτεί, κύριε Βακρατσά. Έχουμε ένα έργο μπροστά μας, όπως σας είπα, μια ομάδα αξιόμαχη. Οι συνεργάτες που ανέλαβαν την ευθύνη μετά τις αλλαγές που γίνανε στο σύνολο των αντιπεριφερειαρχών, έτσι. Αυτό ήταν και μια αρχική δέσμευση, ότι σε όλους τους εκλεγμένους θα δοθεί η ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη και να αποδείξουν στους συμπολίτες την ικανότητά τους. Γιατί είναι άδικο αν κάποιος δεν είχε αυτή την ευκαιρία, πώς να ξαναδιεκδικήσει, κύριε Βακρατσά, μαζί μου ή οπουδήποτε αλλού την εμπιστοσύνη των πολιτών, αν δεν είχε την ευκαιρία να αποδείξει ότι εφόσον εκλέχθηκα, να την μπορώ να κάνω. Επομένως, ήδη πλέον στον τρίτο χρόνο και οι νεότεροι αντιπεριφερειάρχες που θητεύουν είτε ως χωρικοί είτε ως θεματικοί έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους. Σαφώς πριν τις εκλογές, αν χρειαστεί να γίνουν και κάποιες αλλαγές, αυτό θα το δούμε όταν χρειαστεί και όταν πρέπει.